Το F-35 είναι η πιο ακριβή προσπάθεια απόκτηση μαχητικού πέμπτης γενιά στην ιστορία του Υπουργείου Άμυνα. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώ και η διεξαγωγή δοκιμών και αξιολογήσεων, έφτασαν τα 117,8 δι δολάρια έναντι 112 δι προγραμματισμένων, επίπεδο ρεκόρ. Η Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε έναν τροποποιημένο νόμο περί εξουσιοδότηση εθνική άμυνα σε σύγκριση με τα αρχικά προτινόμενα χρονοδιαγράμματα. Ο αρχικό προϋπολογισμός που εγκρίθηκε στα 715 δισεκατομμύρια δολάρια από τον πρόεδρο Μπάιντεν έχει αναθεωρηθεί σε 768 δισεκατομμύρια δολάρια για εξουσιοδότηση πληρωμή επιτρέποντα την αύξηση του όγκου ορισμένων εξαγορών ή ENA σε κρίσιμου τομεί, αλλά και την αύξηση του όγκου ορισμένων εξαγορών ή ENA σε κρίσιμε περιοχέ. Βλέπω το κόστο ω τον μεγαλύτερο εχθρό του προγράμματο, είπε ο υποστράτηγο Eric Πικ για το F35 στο ετήσιο συνέδριο αμυντικών προγραμμάτων. Βλέπω το υψηλό κόστο ω υπαρξιακή απειλή για το F-35 ω επιχείρηση. Και αυτό το κόστο δεν συμβαίνει μόνο στην ανάπτυξη, όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στη διατήρηση, ανέφερε. Προβλήματα που σχετίζονται με την ανανέωση τεχνολογία 3 ή TR3 επηρεάζουν τη μετάβαση στι δυνατότητε του Block 4 που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό το JET σε μια μελλοντική μάχη υψηλού επίπεδου ενάντια σε προηγμένου αντιπάλου, σημείωσε ο Φικ. Το κόστος προμήθειας για το F-35 έχει μειωθεί και τώρα είναι κάτω από 80 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροπλάνο, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με ορισμένα παλαιού τύπου μαχητικά. Ωστόσο, το υψηλό κόστο συντήρηση συνεχίζει να μαστίζει το πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για πιθανή μείωση τη συνολική τιμή για τι λειτουργίε και τη διατήρηση: το ένα είναι η αξιοποίηση εργαλείων προσωμείωση. Το επόμενο μεγαλύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά και τα ανταλλακτικά που αγοράζονται και τα ανταλλακτικά που επισκευάζονται. Η μείωση του κόστου από αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά ο επόμενο μοχλό για να γίνει η διατήρηση πιο προσιτή. Η πολεμική αεροπορία διαθέτει επί του παρόντος 7 στόλους μαχητικών, αλλά ο Μπράουν θέλει να θέσει την υπηρεσία σε έναν δρόμο για να τον μειώσει σε τέσσερις. Σημειωτέων, ο Μπράουν δεν συμπεριέλαβε το Stealth F-22 Raptor στο μακροπρόθεσμο όραμά του για τον στόλο τακτικών αεροσκαφών. Το F-35 θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μελλοντική δύναμη, είπε, αν και δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το ακριβές μείγμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.